καλό στον Πέτρο, στο κρύο. Στην εξοχή. Στην εξοχή. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκες χρόνο, γιατί είσαι από τους ανθρώπους που κάνουν πολλά πράγματα παράλληλα. Έχεις την εκπομπή, έχεις το ραδιόφωνο, έχεις το site, έχεις την εφημερίδα. Και φυσικά η ερώτηση είναι αυτονόητη. Πόσο γκρινιάζει η γυναίκα σου γι' αυτό? Γκρινιάζει πάρα πολύ. Γκρινιάζει πάρα πολύ γιατί δεν με βλέπει. Και ουσιαστικά κάθε μέρα ο μόνιμος καυγάς είναι γιατί λείπεις όλες αυτές τις ώρες. Ένα παιδί έχουμε, περιμένουμε ένα δεύτερο. Πώς είναι να έγινε το παιδί back to back? Ναι. Πριν σε ρωτήσω, θα και, σου πω λίγο. Τα είχε πει ο γιατρός αυτά, να ξέρεις. Για πες τα. Λοιπόν, ο γιατρός τι είχε πει? Είχε πει στη γυναίκα μου, ξαναδείς τώρα από εδώ και πέρα πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ. Λέει, όλοι, γιατί να προσέχουμε, γιατί με το παραμικρό λέει μπορεί να μείνεις εκεί. Με το παραμικρό, για κανένα χρόνο. Ναι. Και ναι, πραγματικά σου μιλάω, στους τρεις μήνες δεν κατάλαβα κι εγώ πώς έμεινε, φίλε. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Δεν θυμάσαι τη μέρα πια μπορεί όχι, να είναι. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Το μόνο που κατάλαβα είναι ότι είχαμε πάει ένα διήμερο εκδρομή Σαββατοκύριακο και βλέπω την Όλγα, ρε παιδί μου, λίγο κουρασμένη. Λίγο να έχει ανακατοσούρες, λίγο δεν νιώθω καλά. Λέω, Όλγα, ξαναδείς. Επειδή όλα αυτά τα οποία ζούμε είναι, λες και με έχεις βάλει σε επανάληψη και ζω την περσινή χρονιά πάλι, καλό θα είναι να πάμε να κάνουμε ένα τεστ. Και πάω και τη παίρνω το φαρμακείο λοιπόν ένα τεστ εγκυμοσύνης, κλείνεται στο μπάνιο και βγαίνει σε έξαλλη κατάσταση και μου λέει, τι είναι αυτό που μου έκανες, τι είναι αυτό που μου έκανες. Γιατί δεν είναι αδικό, γιατί δεν είχε συνέλθει. Δεν είχε συνέλθει. Σκέψου ότι η μπέμπα τότε, η Ειρήνη, η μικρή Ειρήνη, ήταν τριών μηνών. Όπω τριών μηνών, ναι. Ειρήνη. Η Ειρήνη θα την βγάλει. Η Ειρήνη θα την βγάλει, ναι, ναι. Μπράβο. Και μένει πάλι έγκυος. Τώρα η Όλγα είναι ουσιαστικά 7 μηνών έγκυος και σε 2 μήνες θα γεννηθεί η δεύτερη μικρή. Άρα θα γεννηθεί Ιούνιο. Ναι, ένα χρόνο διαφορά θα έχουν. Θα έχουν ακριβώς ένα χρόνο διαφορά. Και είναι κοριτσάκι. Κοριτσάκι. Μου είπε του χρόνου τον Οκτώβριο, γιατί Οκτώβριο έμεινε πάλι έγκυος. Του χρόνου μου λέει τον Οκτώβριο, εξαφανίσου. Δεν ξέρω που θα πας σε μοναστήρι, θα πας στο Άγιον Όρος, θα φύγω εγώ από το σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση, μου λέει, να με βρεις του χρόνου το Οκτώβριο. Ούτε έτσι δεν θα μου κάνει. Ψάχνω να σε βρω στο Ζάπινγκ, στο Open, στην εκπομπή. Και λίγο χαθεί. Κι εγώ. Δεν σε βρίσκω. Κι εγώ δεν έχω χαθεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι φέτος ξεκινήσαμε μια καθημερινή εκπομπή. Το Top Story είναι μια εκπομπή η οποία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Που την έννοια ότι έχουμε αλλάξει ώρες, έχουμε αλλάξει μέρες. Επιλέξαμε ότι είναι καλύτερο να πάμε σε εβδομαδία βάση, η οποία από εβδομαδία εκπομπή έγινε πλέον 15 μέρες. Έστω ότι είχε από την Αταλία Γερμανού πρόταση να πας μαζί τη στο Σαββατοκύριακο στον Αλφα. Και άλλη είναι η οδός που επέλεξες φέτος. Θα έλεγες πάλι παραμένω στο Open με δική μου εκπομπή ή θα πήγες με την Ναταλία? Αν δεν είχα πρόταση για δική μου εκπομπή, είναι πιθανό να συνέχιζα με την Ναταλία. Δεν στο κρύβω. Εξ όσων γνωρίζω, είχε μπει και μία. Όχι ρήτρα, μία δέσμευση. Είχε μία δέσμευση ότι δεν έπρεπε να την ακολουθήσουν παλιά τις συνεργάτες στον Αλφα. Ως εκ τούτου δεν έγινε ποτέ αυτή η πρόταση. Αυτό δεν ακολούθησε κανένας. Ναι. Αυτό γνωρίζω. Και μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Αυτό γνωρίζω εγώ.